Σήμερα το σημερινό live είναι με δύο εξαιρετικές εκπαιδευτικούς γύρω από ένα πολύ ταυτό θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όσοι είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά στην εφηβεία, γυμνάσιο, λύκειο, όσοι είναι εκπαιδευτικοί και τα ίδια τα παιδιά. Παπαγαλία, αποστήθηση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κουράζουν πάρα πολύ τα παιδιά και είναι μάταια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Ελισάβε, την οποία θα τη βάλω αμέσως τώρα, και η Σοφία, δύο εκλεκτές εκπαιδευτικοί, μέλη της παρέας που με κάνει του «Ναι, μπορώ», προκειμένου όλα αυτά να μπουν στην εκπαίδευση περισσότερο αυτά τα οποία θέλουμε, και ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτά. Η Σοφία πήγε πρόσφατα ένα ταξίδι στη Φιλανδία, εκπαιδευτικό, και θα μας πει αναλυτικά τι είδε στη Φιλανδία. Λοιπόν, βάζω μέσα τη Σοφία. Η Ελισάβετ μπήκε και η Σοφία μπήκε. Σοφία, σε βλέπουμε, και η Ελισάβετ σε βλέπουμε. Τι κάνετε, κορίτσια? Στέφανε, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν σας βλέπω, αλλά σας ακούω τέλεια. Την Ελισάβετ, ούτε καν την Ελισάβετ δεν βλέπεις? Όχι, αλλά δεν πειράζει. Ελισάβετ, εσύ μας βλέπεις? Εγώ βλέπω τη Σοφία. Δηλαδή, εμένα δεν με βλέπει κανένα, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να βλέπουμε τη Σοφία και είναι το σημαντικότερο. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια κάθε μία για σας, δύο λόγια συνοπτικά για να σας γνωρίσουμε όσοι σας ξέρουν, και μετά πάμε κατευθείαν στο προκείμενο. Ελισάβετ, ξεκινά. Ωραία, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ελισάβετ Κρύπα, είμαι εκπαιδευτικός γαλλικών, αλλά κάνω διάφορα πράγματα στα δημοτικά σχολεία πλέον της Β' Αθήνας. Έχω περάσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τώρα είμαι όμως στα δημοτικά. Θέλω να πω για τον έμπορο, δεν θέλω να πω για μένα, πειράζει? Να πεις ό,τι θέλεις. Έτσι, να πω για τον έμπορο. Λοιπόν, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εκπαιδευτικών και όχι μόνο, που με την πρωτοβουλία του Στέφανου Ξενάκη φτιάξαμε τον έμπορο. Τον έμπορο, λοιπόν, είναι μια προσπάθεια εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, γιατί αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, έχουμε πάει και στην Κύπρο νομίζω, να φέρουμε στην εκπαίδευση τη συναισθηματική νοημοσύνη που λείπει αυτή τη στιγμή. Θέματα και δεξιότητες όπως είναι η αυτοεπίγνωση, η ενσυναίσθηση, τα συναισθήματά μας, οι κοινωνικές δεξιότητες, είναι πράγματα τα οποία, παρόλο που θα έπρεπε να είναι στα ελληνικά σχολεία, δεν υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Γίνονται όμως προσπάθειες, και επειδή είμαστε μία παρέα που θέλουμε να τις φέρουμε στα σχολεία, έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο site που λέγεται nemboro.gr, και εκεί θα βρείτε πρακτικές, παραμύθια που άπτονται αυτών των θεμάτων. Και επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω ότι το ελληνικό σχολείο έχει ανθρώπους με μεράκι, ανθρώπους με φιλότιμο, ανθρώπους και εκπαιδευτικούς που αγαπάνε το λειτουργήμά τους και κάνουμε καλή δουλειά στα ελληνικά σχολεία. Παρόλο που η Σοφία σήμερα θα μας μιλήσει και για ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα για να πάρουμε πολλές ιδέες, αλλά εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό σύστημα έχει πολλά καλά. Και θα κλείσω λέγοντας ότι είμαστε σε μία περίοδο που πιστεύω ότι θα έρθει μία αλλαγή. Δεν είναι τα πράγματα τέλεια αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι βαδίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Με τα εργαστήρια δεξιοτήτων μπήκανε κάποια πράγματα θετικά στο σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, και με τα νέα βιβλία που έρχονται από του χρόνου και που έχουμε δει εμείς στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία, έρχεται σιγά σιγά μια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, και ότι όπως εμείς μεγαλώσαμε χωρίς κανένας να εσκύψει πραγματικά πάνω στα συναισθήματά μας, αυτό θέλει χρόνο να γίνει, και εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή. Ο λόγος σε εσάς και στην Σοφία. Τέλεια. Ελισάβετ, σε ακούμε με κάποιες μικρές διακοπές. Ναι. Αν από το σπίτι κάποιος τραβάει ίντερνετ, αν γίνεται, ας μην τραβάνε για καμία ώρα που θα τραβήξει το live, γιατί ήσουν με κάποιες μικρές διακοπές. Ωραία. Σοφία, θέλουμε δύο λόγια για σένα. Αρχικά να μου πείτε αν ακούγουμε καλά. Αν ακούγουμε καλά, να μου πείτε. Ακούγεσαι πολύ καλά. Ωραία. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Έχω 35 χρόνια κέντρο ξένων γλωσσών στην Κεσαριανή, την όμορφη.
Έχω δουλέψει και άλλα χρόνια σε άλλα κέντρα γλωσσών. Από μικρή, από 17,5, έχω κάνει ιδιαίτερα, με τον τρόπο που γίνονται τα ιδιαίτερα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά δεν μπορώ ακόμα να σταματήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να ψάχνω συνέχεια, γι' αυτό κάνω και τα ταξίδια, γι' αυτό κάνω και επιμορφώσεις κλπ. Γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος πριν 5 λεπτά είναι διαφορετικός με τον κόσμο που έρχεται σε 5 λεπτά. Τέλειο. Και ο δάσκαλος του τότε δεν έχει καμία σχέση με τον δάσκαλο του τώρα. Τέλειο. Αρχικά αυτά. Όσο αφορά τώρα το ταξίδι μου στη Φιλανδία, αν αυτό θέλει... Πώς προέκυψε αυτό? Επειδή διδάσκω με έναν συγκεκριμένο πολύ βιωματικό τρόπο που είναι το θρίλερ του δασκάλου, όπως λένε περισσότεροι δάσκαλοι, αλλά το όνειρο του μαθητή, η Φιλανδία μου έλειπε από το καρνέ μου και από ό,τι έχω δει, αν και είχα διαβάσει πάρα πολλά, ήταν σαν όνειρο. Και περίμενα ότι όταν θα πάω θα πάρω ένα κομμάτι από το puzzle που μου λείπει. Και γι' αυτό έκανα και το ταξίδι. Με κάλεσαν, γιατί ξέρουν η Θεοδόρα Εμπόγιου, γιατί ξέρει πώς διδάσκω. Εκείνη διδάσκει με έναν άλλο, επίσης διαφορετικό τρόπο. Ποια είναι η Θεοδόρα Εμπόγιου, Σοφία, επειδή δεν ξέρουμε? Είναι επίσης συνάδελφος εκπαιδευτικός που έχει και εκείνη κέντρο ξενογλωσσών στη Βόρεια Ελλάδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και συνεργάζεται με κάποιους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς και Φιλανδούς. Τους μίλησε για μένα, με ζήτησαν και εμένα και έτσι μπόρεσα και μπήκα στην ομάδα. Είχα την τύχη δηλαδή να πω σε αυτήν την ομάδα, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ζήσει ο καθένας. Είναι μοναδικό. Μοναδικό. Γι' αυτό από τις πρώτες 2-3 μέρες δεν έχω πολλές μνήμες, γιατί σοκαρίστηκα με το που πήγα. Αν παρατηρήσετε στις αναρτήσεις μου, έκανα την τρίτη μέρα ανάρτηση, γιατί εγώ έχω τρομερή χαρά παιδική. Θέλω να μοιράζομαι τώρα, δηλαδή αν θα φάω ένα φαγητό που δεν το έχει φάει άλλος και ξετρελαθώ, θέλω να το πω σε όλο τον κόσμο. Έχω αυτή την... θέλεις, δηλαδή δεν το μάθεις, αν θεωρείς ότι είναι εξαίσιο. Τάχασα τόσο πολύ σε αυτό το ταξίδι, που 2-3 μέρες δεν έκανα καμία ανάρτηση. Δεν μπορούσα ούτε φωτογραφίες έβγαζα, αλλά δηλαδή, είχα χαμένα. Και για να ξεκινήσω από την πρώτη μέρα, θα σας πω αυτό που με ρωτάνε περισσότεροι, τι τύποι είναι οι Φιλανδοί. Mm-hmm. Οι Φιλανδοί δεν είναι σαν τους Άγγλους με αυτό το ευχαριστώ παρακαλώ. Αν και λένε ευχαριστώ παρακαλώ. Είναι πολύ διαφορετική η καλοσύνη από την ευγένεια. Χάθηκα λοιπόν μετά από 2 αεροπλάνα, έπρεπε να πάρω άλλα 2 τρένα για να πάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και στο το πρώτο ποιο τρένο... Ήταν, το ποιο μέρος ήταν αυτό? Τάμπερε στην Φιλανδία. Mm-hmm. Και μετά πήγα στην πρωτεύουσα Ελσίνκη. Αλλά έμεινα μία εβδομάδα στο Τάμπερε και μετά στο Ελσίνκη. Όπου στο Τάμπερε χάθηκα πριν το Τάμπερε, γιατί έπιασα κουβέντα με μία εκπαιδευτικό η οποία κατά τύχη ήταν πανεπιστημιακός και εγώ ξετρελάθηκα με αυτά που μου έλεγε, εκείνη ξετρελάθηκε με αυτά που της έλεγα εγώ και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Και όταν ήρθε το τρένο και μου λέει τρέξε, ξέχασα το backpack πίσω, που είχε μέσα το λάπτοπ και χρήματα και για να μην τα πολυλογώ, μετά από μία ώρα αλλαγής τρένων για να πάω προς τα πίσω, κατάφερα με τη βοήθεια μεγάλων Φιλανδών, θα ξέρετε ίσως οι περισσότεροι ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένοι, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, δεν μιλάγανε αυτοί που συνάντησα αγγλικά εκείνη τη μέρα. Ενώ όλες τις άλλες μέρες όλοι μιλούσαν αγγλικά σε όλες τις ηλικίες. Εκείνοι που συναντούσα δεν με καταλάβαιναν, δεν τους καταλάβαινα και μου μιλάγανε με τα χέρια. Οπότε με βοήθησαν τόσο πολύ. Ένας παππούς με πήρε από το χέρι και με πήγε στον κάτω όρφο, άφησε την οικογένειά του. Παππούς εννοούμε γύρω στα 80. Με έβαλε μέσα σε ένα ασανσέρ και μου έδειξε με το χέρι το από πού να στρίψω. Μία άλλη κυρία έκανε επίσης το ίδιο, πάρα πολύ φιλική. Σαν να ήμουν εγγονή τους, κόρη τους, αδερφή τους. Είχα πάθει σοκ. Ήξερα ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ θερμοί και βοηθάμε τους ξένους, αλλά στο εξωτερικό εμένα ποτέ δεν με βοηθήσανε τόσο πολύ. Σαν να ήταν δικός τους άνθρωπος. Όταν έφτασα πίσω, είχαν βρει το backpack μου, την τσάντα που βάζουμε στον νόμο, σαν τη σχολική. Την είχαν κλειδώσει ο υπεύθυνος σε ένα δωματιάκι
Και αφού μου την παρέδωσε, εμένα με νοιάζει πιο πολύ για το λάπτοπ, γιατί είχα πολλή δουλειά μέσα. Το έδινε 50 ευρώ και δεν τα έπαιρνε με τίποτα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαν να προσβαλόταν κατά κάποιο τρόπο. Μετά σκέφτηκα πως είναι λίγα τα λεφτά, πήγα να βγάλω παραπάνω. Και μετά μου είπε ότι, μα τι είναι αυτά που κάνεις, είναι η δουλειά μου. Πόσες φορές να σου το πω ότι είναι η δουλειά μου αυτή και δεν έχουμε ανάγκη να σου πάρουμε την τσάντα. Όλοι έχουμε τέτοια τσάντα και λάπτοπ. Και καθόμουν και τον κοίταζα καλά-καλά και δεν πίστευα τι λέει. Τον ευχαρίστησα. Άλλο επίπεδο, έτσι. Σοφία, άλλο επίπεδο, έτσι. Άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης, είναι σαν να βλέπεις όνειρο. Άρα καταρρίφτε στο σύμπο που λέει ότι είναι ψυχρή η Βόρη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ψυχρή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς είναι στην καθημερινότητά τους Φιλανδός με Φιλανδό. Πολλοί Φιλανδοί μου είπαν και πολλοί και κάποιοι που μένουν μόνιμα Φιλανδία μου είπαν είσαι ξένοι. Γι' αυτό σου μιλάνε έτσι. Παράδειγμα, στο ξενοδοχείο άργησα να κατέβω αρκετή ώρα για το πρωινό και μου δώσανε πρωινό χωρίς να ζητήσω αν μου γίνει εξαίρεση. Και μου είπαν πάλι ότι είσαι ξένη. Ίσως... Άρα η φιλοξενία τελικά δεν είναι μόνο ελληνική λέξη, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Παιδιά, είναι άλλο είδος φιλοξενίας. Δεν είναι απλώς φιλοξενία. Εγώ ένιωθα να σας πω την τελευταία μέρα. Στην τελευταία μέρα που ρώταγα πού να κατέβω, σε ποια στάση για το αεροδρόμιο, μία κυρία, μάλιστα ήταν Κινέζα, έχασε τη στάση της γιατί ήθελε να μου δείξει πού ακριβώς να κατέβω και ξεχάστηκε για να δείξει εμένα. Και η διπλανή κυρία σηκώθηκε άνω των 80, σηκώθηκε από τη θέση της όταν εγώ κατέβηκα φορτωμένη με τα μπαγάζια μου, κόλλησε το κεφάλι της έτσι στο παραθυράκι του τρένου για να δει ότι έστριβα από την κατεύθυνση που μου είπε. Άρα φιλοξενία δεν είναι μόνο ελληνική λέξη. Παραπάνω από φιλοξενία. Σαν να ήμουν συγγενής. Αρκετοί ρωτάνε, είμαστε όλο αυτοί να ακούσουμε. Η Ελισάβετ έχει κάνει και ερωτήσει. Πάμε στα σχολεία. Πάμε στα σχολεία, δεν κρατιόμαστε. Δεν κρατιόμαστε. Λοιπόν, να ρωτήσω τι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε πιο πολύ. Παιδιά, όλοι έχετε πάει στο IKEA. Ξέρετε τον χρωματισμό γκρι, μπέζ, λευκό, που είναι το σταθερό. Εκεί είναι όλα τα σχολεία, αυτή είναι η παλέτα τους. Δεν υπάρχουν κόκκινα, πορτοκαλί, μπλε, φωτάκια, αφισούλες, πόστερ. Δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, είναι για λίγη ώρα, μέρα, εβδομάδα, κατεβαίνουν και σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι σαν να μπαίνεις σε κάποιο πολύ μοντέρνο παλάτι. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ανέβασα πάρα πολλά βίντεο, πολλές εικόνες. Καταλαβαίνετε ότι δεν περιγράφεται αν δεν το δεις. Οι εκτάσεις τους είναι τεράστιες. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με κάτι ελληνικό. Είναι σαν να είσαι πάρα πολύ πλούσιος ή σαν να σε υιοθέτησαν. Και μετά θα πας σπίτι στο φτωχικό και σε αφήνουν να ζήσεις σε ένα ορφανοτροφείο πάρα πολύ πλούσιο. Δεν το συνειδητοποιείς τον πλούτο. Δεν είναι μόνο οι τάξεις. Η καρέκλα που κάθεσαι. Δεν είναι από αυτά τελικά που τα φτιάχνουμε εμείς που μπορεί να κάνει ένα εικοσάρικο η καρέκλα. Είναι καρέκλες βαριές, ξύλινες, ποιοτικές, με ροδάκια σχεδόν το 90%, όλα μεταφερόμενα. Δηλαδή, οι καρέκλες στα θρανία κυλάνε. Κάτω, 90% έχει μοκέτες καλιά, τα οποία είναι ανοιχτόχρωμα στην παλέτα beige gris. Και όταν λέω ανοιχτόχρωμα, γιατί το λέω, παρόλο το ότι δεν φοράνε παπούτσια και είναι όλοι τους με κάλτσες, δεν θα έπρεπε να βλέπουμε κάτω. Ένα-ένα. Μπαίνεις στην τάξη δηλαδή και βγάλεις τα παπουτσιά. Υποχρεωτικά. Πώς βλέπουμε στην Κίνα. Σε όλα ακριβώς τα σχολεία. Τέλειο. Από νηπιαγωγή έως τρίτη ηλικίου, ας πούμε. Όλοι. Αν δεν βγάζεις τα παπούτσια, όσο σου δίνουν ειδικά αυτά τα που βάζουν οι γιατροί στα πόδια, στη χειρουργία, πλαστικά. Και συγκεκριμένα σχολεία που μας αφήσαν με τα παπούτσια είναι επειδή είχαν φύγει τα παιδιά. Αλλά αυτά ήταν ελάχιστα. Δεν είδαμε εμείς, εγώ δεν είδα παιδί με παπούτσια, ούτε με πλαστικά. Όλοι με κάλτσες και μάλιστα έχουν και μία σαν παράδοση, πλέκουν τις κάλτσες τους, έχουν χοντρές κάλτσες με σχέδια κλπ. Όπως έχουμε εμείς τα καπέλα στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Σοφία, συνέχισε μας το. Έχει και τεχνολογία μέσα αυτό το υπέροχο κτίριο λοιπόν που αναφέρεις. Δεν είναι ένα κτίριο. Μιλάμε για πολλά σχολεία.
Και πανεπιστήμια που πήγα. Δεν είδα ένα σχολείο, είδα διαφορετικά σχολεία, διαφορετικά επίπεδα. Είδα από προσχολική ηλικία μέχρι και λύκειο και είδα και πανεπιστήμιο. Είδα και χημικό, είδα και ενώ πανεπιστήμιο πήγα και στο χημικό. Βέβαια, όταν λέω πανεπιστήμιο, καμία σχέση με τα δικά μας, έτσι. Είναι σαν να πας, σαν να είσαι πάρα πολύ πλούσιος και πας στο εξωτερικό σε ένα πολύ ακριβό μέρος. Και λες σίγουρα ο πατέρας μου πληρώνει, ξέρω εγώ, 30 χιλιάρικα το χρόνο εδώ. Δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά της Ελλάδας της τάξης των 5.000 ευρώ το χρόνο, αν γνωρίζετε πώς είναι. Μιλάμε για πάρα πολύ καλά ιδιωτικά, με πολύ καλές εγκαταστάσεις. Αυτά όλα λοιπόν είναι δημόσια. Σημαίνει ότι απαγορεύεται στη Φιλανδία να πάρει ο δάσκαλος λεφτά για οποιονδήποτε λόγο. Μισό λεπτό. Δηλαδή προφανώς ιδιαίτερα και... Τα πάντα. Ονόμασε τα ιδιαίτερα, σχολείο, γλώσσα. Παράδειγμα, κάποιος δεν είναι καλός στα μαθηματικά. Θα χρειαστεί να κάνει έξτρα. Δωρεάν. Όλα. Μέσα στο σχολείο δεν μπορεί να πάρει λεφτά. Αυτό που λέει ο Ελισάβετ, μέσα στο σχολείο γίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να... χρειάζεται να κάνει μαθηματικά παραπάνω. Ένα παιδί που είναι τρίτη γυμνασίου, ας πούμε. Πού θα τον βρει αυτόν ο οποίος θα του κάνει τα μαθηματικά? Δάσκαλοι που τον περιβάλλουν. Σε κάποια ώρα το απόγευμα. Θα τους κάνουν τα ιδιαίτερα, τα κάνουν οι ίδιοι δάσκαλοι. Τους λένε, θέλω βοήθεια, δεν το καταλαβαίνω. Κανονίζουν μάθημα. Είναι υποχρεωμένος ο δάσκαλος να παρέχει έξτρα βοήθεια στους μαθητές τους. Κοιτάξτε να δείτε, όλο το πράγμα βασίζεται στο ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από το σπίτι τους, αλλά και ξένα που είδα, γιατί έχουν αρκετούς μετανάστες, οι οποίοι είναι Παλαιστίνη, Συρία, τέλος πάντων, ας τους πούμε όλοι, Τουρκία και αριστερά, οι περισσότεροι που είδα, θα μπορούσαν να έχουν αυτή διαφορετικό μενταλιτέ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και παιδάκια που είχαν έρθει μόνο ένα έτος, βγάζουν παπούτσια και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Όχι με ευγένεια, με καλοσύνη, με ενδιαφέρον, νοιάζονται. Εμένα αυτό μου έκανε τόση τρομερή εντύπωση που δεν το έχω δει πουθενά άλλου. Παράδειγμα, όταν είσαι μωρό, χωρίζονται μέσα στο νηπιαγωγείο τους ή προνήπιο σε τετράδες και κάνουν διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να έχουν μέσα στο προνήπιο τρεις καθηγητές, δηλαδή έναν καθηγητή, έναν δάσκαλο και δύο βοηθούς. Έχω δει μέχρι και τέσσερις ταυτόχρονα. Τα παιδάκια δεν φωνάζουν, δεν σπρώχνονται, δεν χτυπιούνται όπως τα δικά μας. Εγώ την πρώτη μέρα που γύρισα και μπήκα σε τάξη, παρατηρούσα τα πόδια τους και αν τους σήκωνα πάνω, νομίζω ότι θα κυλούσαν. Γιατί εκεί αυτές τις μέρες ξεχάστηκα. Πώς ξεχνιέσαι στο χιόνι και έρχεσαι στη ζέστη. Αρχίζεις και κοιτάς τα γύρω σου με άλλα μάτια. Και έβλεπα τα πόδια τους που πηγαίνουν έρχονται και έλεγα των παιδιών εκείνων τα πόδια δεν κουνιόντουσαν έντονα. Ήταν ήρεμα. Όταν παίρναν τον δίσκο τους να φάνε, δεν τρέχανε όπως πρόχνονται τα δικά μας και μπορεί να πέσει το γάλα του καθενός. Πηγαίναν όπως είναι οι ενήλικες σε ένα γάμο καλεσμένοι, στη σειρά τους, στην ότσαν κλπ. Ρώτησα πάρα πολλούς δασκάλους και όλοι μου είπαν το ίδιο. Ξέρεις, λέει, για να το μάθουν αυτό έχουμε επενδύσει χρόνο. Δηλαδή, για να βάλουν τη ζακέτα τους, έχουμε κάτσει κάτω στα γόνατα μισή ώρα, χωρίς να τους ακουμπάμε και μόνο με λεκτικά μπορούμε να τους βοηθήσουμε, μέχρι να βάλουν το μανίκι. Αλλά δεν θα σκεφτούμε ότι θα χάσουμε το μάθημα, γιατί αυτό είναι το μάθημα. Σωστά. Αυτό το λέγανε όλοι οι δάσκαλοι με μία φωνή. Ότι η ύλη δεν είναι ο φόβος τους, αν και τη βγάζουν, κυρίως είναι το mentality, η αυτονομία, το παιδί να θελήσει να αναλάβει που ανήκει το ταξίδι του στη μάθηση. Δεν θα το υποχρεώσουν. Το βάζουν στη βάρκα, το δίνουν κουπιά, αν θέλει τα ρολάρι. Παράδειγμα, ένα παιδάκι έφυγε από την ομάδα στο προνήπιο και πάντα οι δάσκαλοι σε αυτή την ηλικία βάζουν δύο επιλογές. Κάνανε phonetics, δηλαδή ας πούμε γραφή ανάγνωση και
Είπε ο δάσκαλος, όποιος δεν θέλει να πάρει μέρος, μπορεί να πάει στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν δύο βήματα δίπλα, να πάρει ένα παζλ και να κάνει το παζλ. Ένα παιδάκι έφυγε. Ξάπλωσε κάτω στο χαλί, πήρε ένα παζλ και το έκανε. Αποτέλεσμα, καταλάβαινε ότι το παιδάκι άκουγε το μάθημα. Δεν επαναλάμβανε όπως τα υπόλοιπα τις λέξεις. Ήταν και μάλιστα στα αγγλικά το μάθημα, κάνανε αγγλικά από αυτήν την ηλικία. Παρ' όλα αυτά άκουγε. Και το έκανε ίσως για να τραβήξει λίγο την προσοχή. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί το έκανε. Πάντως άκουγε, συμμετείχε και μετά προς το τέλος, αφού είδε ότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, πήγε εκείνος με τους υπόλοιπους. Πάντως δεν έγινε θέμα η άρνησή του. Άλλα τέσσερα παιδάκια ταυτόχρονα ήταν έξω με άλλο δάσκαλο και κάνανε πείραμα στον διάδρομο. Δηλαδή για μία... τώρα για τι ηλικίες μιλάμε. Αυτή τη στιγμή είμαι στο προνήπιο. Μάλιστα. Και πόσα παιδιά έχει η τάξη εκεί πέρα, Σοφία? Είδα από 12 μέχρι 28 μέτρησα, ανάλογα το επίπεδο. Δηλαδή σε μία τάξη στο Λύκειο, στα αγγλικά, γιατί κυνηγούσα πάρα πολύ τις γλώσσες, γιατί αυτές με ενδιαφέρουν κυρίως, αν και μπήκε και είδε και άλλα. 28 μαθητές σε μία τεράστια αίθουσα με σκαλιά αμφιθεατρικά, όπως είναι τα πανεπιστήμια. Σωλήνες να έρχονται από το ταβάνι, να ενώνονται όμορφα με τους υπολογιστές που το κάθε παιδί τους δίνει το δημόσιο, το κράτος σε κάθε παιδί και είναι δικό του για όλη τη χρονιά, το παίρνουν και σπίτι τους, τους εμπιστεύονται ότι θα τους φροντίσουν τους υπολογιστές. Και είδα το μάθημα με μια μεγάλη ελευθερία στην ηλικία των 16-17 ετών, τύπου δεν πάει από πάνω η δασκάλα να δει ότι είναι μαζί. Δεν είσαι μαζί, περιμένουμε να έρθεις. Είναι δική σου η απόφαση. Δεν είναι αυτή η τρέλα που έχουμε εμείς το άνθρωπο. Να το καταλάβουμε αυτό, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, Σοφία. Κάνε το μαζί, είναι τόσο έξω από την λογική μας που εγώ δεν το κατάλαβα καν τι είναι αυτό που πες. Λοιπόν, εγώ κάθισα τελευταίο θρανείο. Μπορούσα να δω και τα 28 παιδιά από πίσω. Αν ήθελα, μπορούσα να σηκωθώ και να περπατάω ανάμεσά τους. Ήταν τέτοια η τάξη που μπορούσα να δω τι έβλεπαν οι περισσότεροι στον υπολογιστή τους. Κάποιοι από αυτοί παίζαν παιχνίδια. Παιχνίδια άσχετα. Η δασκάλα δεν έψαξε πρώτον τον υπολογιστή. Δεύτερον, δεν είπε προσοχή, έχουμε κάποιον από πίσω, θα σας κοιτάζει. Πώς έχουμε επισκέπτες και προσέχουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Εκείνοι απλά συνεχίζουν τη δουλειά τους. Δεν αλλάζουν τη ρότα τους. Και κάποια παιδιά ήταν στα παιχνίδια. Μετά από κάποια στιγμή, όταν τους έβαλε κάποιο συγκεκριμένο task να λύσουν, επανήλθαν μόνοι τους, αλλά με άνεση, χωρίς πίεση. Η διαφορά των Φιλανδών, των εφήβων, είναι ότι δεν είναι πιεσμένοι καθόλου όμως. Μίλησα με πάρα πολλούς μαθητές, άριστους των αρίστων, και όπως έλεγαν οι ίδιοι, δεν μου αρέσει πολύ να διαβάζω, που σημαίνει ότι δεν ήταν καλή. Δεν ένιωθαν αυτό το άγχος που νιώθουμε και θα νιώθουμε εμείς. Το σπίτι τους ήταν κάτι σαν σχολείο. Ορίστε. Έχω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Να τις πω. Λοιπόν, η μία αφορά αυτό που είπες ότι δεν είναι πιεσμένοι. Πώς λειτουργεί το σύστημα στη Φιλανδία? Τα παιδιά έχουν διάβασμα στο σπίτι? Έχουν άγχος? Έχουν όλη αυτή τη δουλειά που έχουν τα δικά μας? Και οι γονείς επίσης έχουν το ίδιο άγχος που βιώνουν στην Ελλάδα? Είναι παρεμβατικοί? Ελέγχουν τα μαθήματα? Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Για πες μας λίγο. Τρεις άξονες. Τρεις άξονες. Δάσκαλος, γονέας, παιδί. Τρίγωνο. Το οποίο δένει από τελίτσα σε τελίτσα ακριβώς. Ο δάσκαλος εκεί είναι κάτι σαν γιατρός. Δεν ξέρω και αν ο γιατρός εδώ πια έχει αυτό το κύρος. Πάντως έχει μεγάλο κύρος ο δάσκαλος. Αν πεις είμαι δάσκαλος, είναι κάτι... σημαίνει για εκείνους ότι είσαι πολύ ταλαντούχος και εργατικός και σε διαλέξανε από τον αφρό, είσαι διαλεγμένος. Είσαι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν εμείς μπορούμε να το νιώσουμε αυτό για κάποιο επάγγελμα στην Ελλάδα. Πάντως, και όλοι τον θεωρούν τον δάσκαλο έτσι, όχι μόνο οι γονείς
και οι μαθητές όλοι στη Φιλανδία. Επίσης, ο δάσκαλος στη Φιλανδία θα κάνει οπωσδήποτε το BA του, δηλαδή θα πάρει ένα πτυχίο, και οπωσδήποτε μάστερ. Μετά παίρνουν το 1/5 από αυτούς που θα κάνουν αίτηση για να εντευριστούν. Που σημαίνει θα διαλέξουν από τον αφρό τον αφρό. Και ξέρουν ότι αυτοί που δουλεύουν εκεί είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις στον χειρουργό πώς να βγάλει τον νεφρό του παιδιού σου και με ποιον τρόπο. Το ίδιο δεν μπορείς να πεις στον δάσκαλο πώς να διδάξει μαθηματικά, γλώσσα, γραμματική, ιστορία. Γιατί αυτός το έχει σπουδάσει και το ξέρει, είναι ο καλύτερος των καλύτερων. Άρα, ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο, μισθή είναι γύρω στα 3.000, αλλά το κόστος της ζωής φυσικά είναι διαφορετικό. 4,5 ευρώ έκανε ο καφές, για να καταλάβετε. Γύρω στα 1.500 ευρώ κάνει ένα τριάρι. Με ακούτε καλά, γιατί βλέπω ότι γράφουν ότι κάνει διακοπές. Η Φωτεινή έγραψε ότι δεν άκουσε καλά. Εγώ ακούω καλά. Αν κάποιος δεν ακούει καλά, στο σημειώσει. Μη σκόμαστε το ρυθμό, γιατί είναι εξαιρετικά αυτά τα οποία λες. Και περιμένω με αγωνία αυτά που ρώτησε η Ελισάβετ. Ωραία. Η απάντησή μου στην Ελισάβετ είναι πρώτον ότι εκτιμώνται οι δάσκαλοι, έχουν κύρος, είναι ταλαντούχοι, οι πιο ταλαντούχοι από τους ταλαντούχους. Και είναι πάρα πολύ εργατικοί, γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά να βγάλουν μέσα στο σχολείο. Δηλαδή δουλεύουν ένα τρίωρο, μου λένε, μέσα στο σχολείο για να ετοιμάσουν το μάθημα της επόμενης μέρας. Μετά, τι με ρώτησες, Ελισάβετ? Για τα παιδιά, για το άγχος των παιδιών, για την εργασία στο σπίτι, αν υπάρχει. Και μετά για τους γονείς. Δεν υπάρχει. Πάμε εδώ το σημαντικότερο. Μισή ωρίτσα, Μαξ. Αυτό το οποίο ξαναπέστω, διεργασία για το σπίτι δεν υπάρχει, και θέλω να μας πεις τι γίνεται για το δημοτικό, για το γυμνάσιο και το λύκειο. Στο αυτό κάνει απλά λύκειο σε... που γνώρισα τρία παιδιά από ένα συγκεκριμένο σχολείο που δίνανε για να μπουν στο πανεπιστήμιο στην τελευταία τάξη και ήταν αγχωμένοι πολύ σε φάση, όχι το άγχος, χωρίζεται σε επίπεδα. Όχι, το δικό μας άγχος με το συγκρίνεται, είναι κάτι άλλο. Εμείς ζούμε για τη μέρα που θα μπούμε στο πανεπιστήμιο, μάλλον ζούμε για τους γονείς μας να δουν τη μέρα που θα μπούμε στο πανεπιστήμιο. Θα πω κάτι προσωπικό. Δεν είναι έτσι πολύ αγαπησιάρικο. Τέλος πάντων, το πω όμως. Την προηγούμενη μέρα που πέθανε η μαμά μου, είχαν βγει τα αποτελέσματα και της το είπα στο αυτή. Μαμά, πέρασαν τα παιδιά, τα δικά μου. Το ότι οι γονείς φτιάχνανε, δεν ξέρω τώρα, σπίτια για να δώσουν στα παιδιά τους, τώρα πληρώνουν για να περάσουν στα πανεπιστήμια, γιατί εμένα, παράδειγμα, ο μπαμπάς μου τότε, αν και μου φτιάξε σπίτι, μου λέγει ότι αν δεν πεις Αθήνα, δεν πας. Δεν μπορώ να σε στείλω. Τώρα κάνουν τα πάντα για να μπουν στα πανεπιστήμια. Επίσης, το να μπεις στο πανεπιστήμιο πλέον στην Ελλάδα δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί αναγνωρίζονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα. Πάμε στη Φιλανδία. Αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Πάμε στη Φιλανδία, ναι. Σοφία. Στη Φιλανδία, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι και γυμνάσιο είναι το homework. Max. Μισό λεπτό. Τι ώρα πάνε τα παιδιά σχολείο του γυμνασίου, για παράδειγμα? 10 και φεύγουν γύρω στη 1 στα δημοτικά. Γύρω στις 2.30 στο γυμνάσιο, 4 από το λύκειο. Οκ. Σοκ καταρχήν. Για συνέχισε. Ορίστε. Homework. Δεν σε ακούω. Homework, εργασία για το σπίτι, ρε. Homework. Μισή ώρα στο δημοτικό. 2 ώρες maximum στο λύκειο. Δηλαδή, ένας, δύο άριστος που συζητούσε αρκετή ώρα, ο ένας φαινόταν ότι ήταν ο άριστος, ο άλλος μου το είπαν οι καθηγητές ότι είναι άριστος, αλλά οι άριστοι συνήθως φαίνονται. Ο ένας διάβαζε μισή ώρα. Ο άλλος διάβαζε 2 ώρες και έλεγε, κανένας σαν και εμένα δεν είναι τρελός εδώ μέσα να διαβάζει 2 ώρες, ο άλλος άριστος. Γιατί άριστοι διαβάζουν, έτσι δεν διαβάζουν οι μέτροι. Δεύτερον, δεν πάνε όλοι έτσι από το γυμνάσιο στο λύκειο. Γιούργια, όπως πάμε εμείς. Θα πας δε και καλά λύκειο. Εκεί δεν είναι το πανεπιστήμιο ο στόχος των παιδιών και των γονέων.
Εκεί αν είσαι κομμώτρια παράδειγμα, μπορείς να ζήσεις άνετα, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει το θέμα της επιβίωσης. Η μισθή δεν είναι μόνο τα επαγγέλματα που βρίσκεις αν έχεις πτυχίο πανεπιστημίου. Μπορείς να γίνεις ξυλουργός. Σοφία, κάνε μια παρένθεση. Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί έχει σχέση. Πες μας αυτό που είδες με τις τέχνες μέσα στο σχολείο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, μίλησε μας για αυτά, για τις χειροτεχνίες που κάνουν, για την κατεύθυνση που παίρνουν τα παιδιά εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, υπάρχει πλούτος. Δεν ξέρω αν έχουν αληθινό πλούτο, αλλά ο πλούτος που έχουν διοχετεύεται στο σχολείο. Εάν ο δάσκαλος θέλει μικροσκόπιο, μου είπανε την άλλη μέρα θα έρθουν 2 μικροσκόπια. Ό,τι ζητάει ο δάσκαλος, το κράτος κατευθείαν το στέλνει. Υπάρχει αίθουσα μαγειρικής με κουζίνες. Ανά 2 παιδιά, 1 κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα. Ενώ με μάτια, φούρνο, πολλά. Ωραία, όχι παλιά, δεύτερη κλπ. Κατά καινούργια. Οι χώροι είναι τεράστιοι. Έχουν τα πάντα από ξυλουργική. Έχουν μηχανήματα τα παιδιά που λιώνουν το γυαλί. Κόβουν το ξύλο. Έχουν πλέξιμο. Πλέκουν όλοι, αγόρια κορίτσια. Δημιουργούν ότι... Αυτά είναι υποχρεωτικά, Σοφία, συγγνώμη. Είναι προαιρετικά, είναι προαιρετικά ή υποχρεωτικά αυτά τα μαθήματα? Η μαγειρική, παράδειγμα, ήταν προαιρετική που ρώτησα. Αλλά ήταν πολλά παιδιά μέσα. Όταν ρώταγα πόσοι το διαλέγουν, η πλειοψηφία. Και μάλιστα δεν ήταν όλοι Φιλανδοί τα παιδάκια. Υπήρχαν και σκουρόχρωμα. Δεν ρώταγα πάντα από πού είναι. Σοφία, από ποια ηλικία? Βιβλία. Από ποια ηλικία? Ηλικία. Από ποια ηλικία? Παράδειγμα, στην προσχολική ηλικία κάνανε πειράματα πολλά. Που πέτυχα live να κάνουν. Και μάλιστα τα παιδάκια τα βρήκα σε έναν διάδρομο μία τετράδα, μόνα τους, χωρίς καθηγητή να κάνει το πείραμα. Και έκατσα πιο δίπλα και λέω κάτσε, να κάτσω πιο πίσω, μη φοβηθούνε. Δεν φοβόντουσαν. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά πάνε μόνα το σχολείο χέρι-χέρι. Με το λεωφορείο και το τραμ. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Από τι ηλικία, Σοφία, πάνε μόνα το σχολείο με το τραμ? 8-9. Σοβαρά. Ναι. Σοφία μου, εγώ θέλω να επανέλθω στο προηγούμενο. Έχω μία μεγάλη απορία. Αυτές οι τέχνες, τις οποίες κάνουν μέσα στο σχολείο, έτσι, και την ξυλουργική και τη ραπτική και όλα αυτά, είναι σε μια προσπάθεια αυτονόμησης των παιδιών? Είναι σε μια προσπάθεια... Προσπάθεια αυτονόμησης, τα παιδιά είναι αυτονόμησης. Επιλογής επαγγελματικής, ας πούμε, ανοίγουν και ένα άλλο τομέα, πέρα από το γνωστικό. Δεν είναι ο γνωστικός τομέας σε εκείνους όπως είναι σε εμάς. Δεν είναι το πανεπιστήμιο ο στόχος της παιδείας. Ναι, εννοώ, είναι το μάθε τέχνη και άστινε ή είναι στο πλαίσιο αυτονόμησης? Όχι, μάθε από όλα να ετοιμαστείς για τη ζωή. Η ζωή δεν είναι αυτό. Μόνο η δουλειά. Θέλεις να ράψεις ένα κουμπίκι τσαγόρι? Θα είσαι μόνος σου πρώτα απ' όλα. Δεν θα στο ράβει η μάνα σου. Ένα το κρατούμε. Μου απάντησες πλήρως. Μου απάντησες. Αυτό ήταν πολύ βασικό που ήθελα να μου πεις. Άρα λοιπόν είναι μαθαίνω να ζω, έτσι, να επιβιώνω και να ζω αξιοπρεπώς. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Να ρωτήσουμε και για τις ειδικές ανάγκες, να ρωτήσουμε και για τα παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες μέσα στο σύστημα το φιλανδικό. Mm-hmm. Σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν κάποια εξέλιξη καλύτερη από τη δική μας. Μου είπαν διαγνωσμένοι είναι 1 στους 4, το 25%. Μη διαγνωσμένοι, όπως λέει η συνάδελφος που πήγαμε μαζί στην Φιλανδία και εξειδικευμένη στον τομέα, 1 στους 3 έχει μαθησιακά. Και μέσα στα μαθησιακά βάζουμε οτιδήποτε μπορεί να έχει κάθε παιδί, αλλά δεν έχουν υποστήριξη, δεν έχουν ακόμα έρθει σε ένα επίπεδο που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, γιατί προσπαθούν όλους να τους βάλουν στην ίδια τάξη και να τους βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, υπάρχουν οι βοηθοί καθηγητές εκεί που εμείς δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά είναι το μεγάλο τους θέμα. Ποιο είναι το μεγάλο τους θέμα? Τα μαθησιακά μες στην τάξη. Μάλιστα. Σοφία, να κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Τι θα μπορούσαμε να πάρουμε στην Ελλάδα, στο δικό μας σύστημα, έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, από το φιλανδικό?
Τι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε, ποια ιδέα θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα? Να ρωτήσω τα πράγματα. Μεταχτώ, θα κάνω κάτι απρεπές. Διακόπτω λίγο την Ελισάβετ. Πριν πας αυτήν την ερώτηση, έχω μια ακόμα ερώτηση. Πολύ απλοϊκή, νηπιαγωγείου. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν υπάρχει ιδιωτική παιδεία, είναι όλα δημόσια. Πόσες φορές πρέπει να το πω για να το πιστέψετε? Είναι τόσο έξω από τα νερά μας που εγώ το ξαναρωτάω. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιωτικό σχολείο, είναι όλα δημόσια εκπαίδευση. Το παιδί του Κόκαλη με το παιδί μου κάθονται στο ίδιο θρανείο. Τόσο παράξενο. Για μας, έτσι. Τόσο παράξενο για μας και τόσο... Για μας. Και εκείνος είναι φυσιολογικό. Επίσης, σε μία τάξη γερμανικών που πήκα, πριν πω τι θα πάρουμε, θα πω και το αρνητικό της Φιλανδίας, που μέχρι τώρα δεν ξέρω αν το έχω πει ξεκάθαρα. Εγώ θαυμάζω και παίρνω παράδειγμα από τον Στέφανο, που πάντα λέει τα καλά. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει σε χρόνια που μας λέγανε τα κακά μας. Ο εγκέφαλός μου έτσι, με τα αρνητικά μου έχει μεγαλώσει. Αυτά μου υπογραμμίζανε. Σαν μεγαλύτερη τώρα, σαν δασκάλα, προσπαθώ να υπογραμμίσω στα παιδιά τα καλά τους. Οπότε θα υπογραμμίσω τα καλά της Φιλανδίας, αλλά θα υπογραμμίσω και τα καλά της Ελλάδας, όχι τα κακά της Φιλανδίας. Μπράβο, Σφακή. Λοιπόν, στη Φιλανδία, έχουν εξαιρετική αισθητική, για να το πω με άλλα λόγια. Άλλο να μπεις, μπορείς να μπεις σε σαλόνι πλούσιου και να είναι χάλια. Και να μπεις σε κάποιο άλλο, πάλι το ίδιο πλούσιο, και να είναι αισθητικά για τον εγκέφαλο, για τις αισθήσεις, κάτι άλλο. Οι Φιλανδοί στα σχολεία τους έχουν αισθητική. Μάλιστα τα παλιά τα σχολεία τα ρίχνουν, τα γκρεμίζουν. Και όταν λέμε παλιά, τι τα όνειρα για μας να κάνουμε σχολεία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό τα παλιά σχολεία τα γκρεμίζουν, δεν κατάλαβα. Τα, παλιά τα γκρεμίζουν για να φτιάξουν καινούρια. Σε ένα σχολείο που πήγαμε, το οποίο ήταν καταπληκτικό για μένα, μας είπαν ότι θα τον γκρεμίσουν του χρόνου για να φτιάξουν στη θέση του καινούριο. Σύμφωνα με την καινούρια, δηλαδή στα παλιά σχολεία όπως και σε εμάς, αν έχετε δει, πολλοί δάσκαλοι βάζουν πολύ χρώμα. Κολλάνε στους τοίχους το έλα να δεις. Βλέπεις τι έκανες πριν ένα μήνα στον τοίχο, ενώ τώρα κάνεις αυτό, τώρα βλέπεις τον τοίχο μπλε, κόκκινο, κίτρινο, χρυσό, λαμπάκια. Αυτά τα πράγματα υποτίθεται ότι έχουν αποδειχθεί χρόνια τώρα ότι δεν κάνουν καλό στον εγκέφαλο. Οι Φιλανδοί το δείχνουν, η τοίχη είναι λευκή, γκρίζα πατώματα ή το μπέζ το ανοιχτό. Και στον ίδιο μοτίβο είναι τα άντε να βάλουν λίγο κίτρινο εδώ και εκεί. Αλλά είναι αισθητικά εξαιρετική. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες τώρα μπορείς να με γεμίσεις το κεφάλι μου ό,τι θέλεις. Είμαι έτοιμη να μάθω. Δεν σου παίρνουν τα μάτια όπως είμαι εγώ, ας πούμε, πολύ παρατηρητική. Μπορώ να δω τι έχει η κάθε γωνία. Μου παίρνει πολύ χώρο. Ας πούμε, ήμουν σε μία αίθουσα και μιλάγαμε με έναν πανεπιστημιακό και είχε γυάλινο τοίχο. Ξέρετε, εκεί ένα στου τέσσερι τοίχου στη Φιλανδία, ο ένα τοίχο είναι γυάλινο στα σχολεία. Βλέπει έξω ποιο περνάει, με ποιον μιλάει, τι κάνει. Εγώ είμαι συνέχεια και κοίταζα ποιο μπαίνει τα παπούτσια του, ποιο μπήκε, ποιο βγήκε. Τα παιδιά κανένα δεν γίνεται. Λέω, του έχετε απαγορεύσει, έχει τιμωρία εδώ, μην κοιτάνε απ' έξω. Δεν έχουν περιέργεια. Ποιο ήρθε. Και μου είπε τότε ο πανεπιστημιακό, το παρακάναμε στου γυάλινου τοίχου, που σημαίνει ότι πέσαμε λίγο έξω εκεί. Άρα η γυάλινη τύχη δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί έβλεπα και σε πολλούς γυάλινους κουρτίνες από πάνω. Και λέω, καλά, κάνετε γυάλινους για να επενδύετε κουρτίνες διπλά λεφτά, το παρακάναμε. Οπότε εκεί παραδέχτηκαν, όπως και τα open spaces, αν τα ξέρετε ποια είναι, είναι δύο τάξεις που ενώνονται μεταξύ τους χωρίς πόρτες και τείχους. Και έχουν στη μέση π.χ. έναν πίνακα, κάνει δεξιά ο ένας μάθημα, αριστερά ο άλλος μάθημα και ακούνε τα λόγια ένα του άλλου. Αυτό το σύστημα μου είπαν ότι απέτυχε. Να μην το δοκιμάσετε καν στην Ελλάδα. Χτίζουμε τείχους. Οπότε αυτά είναι τα αρνητικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζηλεύω ότι δεν έχουν homework. Είναι μέσα στο μυαλό μου χρόνια τώρα τι μπορεί να γίνει για το homework. Όχι homework στο σπίτι. Σοφία, η επόμενη ερώτηση είναι, επειδή και εγώ έχω παιδιά στην εφηβεία και όλοι λίγο πολύ έχουμε ή είχαμε, δεν ξέρω τι,
Η ερώτηση είναι, όσο παράξενη και αν ακούγεται η ερώτηση, στον ελεύθερο χρόνο αυτά τα παιδιά τι κάνουνε? Δηλαδή μου είναι πολύ τόσο παράξενο να έχουν τα παιδιά, η κόρη που είναι 15 χρόνια να έχει ελεύθερο χρόνο, και είμαι πολύ περίεργος τι κάνουν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο. Βρίσκουν τους φίλους τους και κάνουν βόλτες ή μαζεύονται σε σπίτια ή πηγαίνουν και κάνουν σκι. Εκεί μία κοπέλα που συναντήσαμε, μαθηματικός, και δουλεύει 10 χρόνια στη Φιλανδία, μας είπε, παίρνεις τηλέφωνο στο Δήμο, του λες έλα να μου φτιάξεις τον δρόμο γιατί θα κάνω σκι αύριο. Και έρχονται έξω από το σπίτι σου και σου φτιάχνουν τον δρόμο για σκι. Γιατί ξέρετε, η Φιλανδία δεν έχει αυτό τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι παντού όπως η σημαία της άσπρη, με λίγο ουρανό που έχει αυτό τον σταυρό τον γαλανό. Αλλά είναι άσπρη κάτω, άσπρη πάνω. Και αυτό το πράγμα σου φέρνει, τουλάχιστον εμένα, μία μελαγχολία. Αλλά επειδή ήμουν πολύ μέσα στα σχολεία, έμπαινα πολύ πρωί, έβγαινα αργά και μετά πήγαινα να φάω και μετά νωρίς σπίτι, νωρίς στο ξενοδοχείο, δεν πρόλαβε να με καταβάλει. Αλλά δεν θα ζούσα στη Φιλανδία. Δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι για μας ενέργεια. Επίσης, είναι πηγή πάθους. Εκεί τα πράγματα είναι ήρεμα. Όλοι μπαίνουμε στο τραμ. Φανταστείτε ότι έχουμε κορονοϊό. Έτσι στέκονται στην ουρά. Σαν να ζούμε σε εποχή κορονοϊού. Αν πας λίγο κοντά τους, αποτραβιούνται. Είναι το... Υπάρχει ένα, πώς να το πούμε, πώς είναι στη Βασίλισσα, ότι πρέπει όταν έρθει η Βασίλισσα να κάνεις κάτι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, σιωπηλό πρωτόκολλο. Δεν έχει αυτή τη θέρμη αγκαλιάζονται στο τέλος κλπ. Όταν γνωριστείς. Αλλά πάντα υπάρχει μία απόσταση. Αν χρειαστείς βοήθεια, πέφτουν πάνω σου, σαν να είναι γονείς σου. Αλλά γενικότερα υπάρχει μεταξύ τους μία απόσταση. Έχω βγάλει μία φωτογραφία πώς περιμένουν το τραμ. Είναι σε απόσταση σαν να έχουμε και σε σειρά. Επίσης φανταστείτε ότι είναι όλοι και όλοι 5,5 εκατομμύρια. Σε όλη τη Φιλανδία. Είναι 600.000 περίπου στο Ελσίνκι. Φανταστείτε μάλιστα τώρα τη διαφορά μας. Τα τετραγωνικά. Σοφία, μία ερώτηση. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά επειδή με βλέπεις κιόλας, γι' αυτό με τη φωνή θέλω να σου πω. Τα κινητά τηλέφωνα τι γίνεται? Στο σχολείο επιτρέπουν τα κινητά τηλέφωνα από τα παιδιά? Την ώρα του μαθήματος είδα δύο παιδιά να έχουν στα καλλιτεχνικά κάτω από το τραπέζι, κάτω από το θρανίο τα κινητά και να σκρολάρουνε. Και κάνανε καλλιτεχνικά εκείνη την ώρα, καταπληκτικούς πίνακες. Η δασκάλα έδειχνε στον πίνακα διάφορους διάσημους καλλιτέχνες. Όλοι δείχναν να έχουν ενδιαφέρον, πολλά παιδιά, γύρω στα 30, πάρα πολλά παιδιά, καθόλου φασαρία. Φασαρία γενικό. Πώς δεν είδα πουθενά. Και άλλο να υπάρχει ένα ζωηρούλης δύο και να λένε αστεία, και άλλο να υπάρχει κίνηση. Και δεν λέω όταν ήμουν μέσα και όταν ήμουν έξω από τους διάλειμους τείχους. Δεν υπάρχει αυτή η βαβούρα, το σπρόξιμο, η κίνηση, το μάλωμα, οι φωνές. Κάνουν όλοι μάθημα με ανοιχτή την πόρτα πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Αυτό δεν το είπα, είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Κινείσαι στο χώρο και ακούς όλα τα μαθήματα. Σαν να σου λένε, άκουμε. Είμαι τέλειος. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Οι πόρτες είναι ορθάνυκτες. Και δεν ενοχλεί η μία τάξη την άλλη, γιατί έχουν επίπεδο ομιλίας. Και όλα αυτά μου είπαν κάποιοι Φιλανδοί, ότι όταν ήταν μωρά, τους είχαν ένα αυτί στον τοίχο, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Και αυτό το αυτί γινόταν πολύ κόκκινο και μεγάλωνε, όταν ο ήχος μεγάλωνε και αυτός. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, όταν ακούγανε πολύ δυνατή φωνή τους, θυμόντουσαν το αυτή να μεγαλώνει. Και ήταν αυτός ένας τρόπος που μου τον διηγήθηκαν μεγαλύτεροι για το τραύμα, ας πούμε, της δυνατής φωνής. Δηλαδή, αν κλείσεις τα μάτια στη Φιλανδία σε ένα σχολείο, δεν ξέρεις αν δίπλα σου έχεις δύο παιδιά ή 200. Πρέπει να Σοφία, αυτό παίζει ρόλο και πιστεύεις και ο καιρός και είναι η σκοτεινιά και όλα αυτά. Είναι δυνατόν να μην παίζει ρόλο ο ήλιος και η θάλασσα και ο ουρανός στην τρέλα μας και στο πάθος μας. Δεν μπορεί κανένας αυτό να μην του λείψει αν είναι καιρός. Εγώ που ήμουνα αυτές τις μέρες εκεί, μόλις πήρθα στην Ελλάδα, καλά, υπάρχει η μεγάλη στεναχώρια που βλέπεις με τη μία τα πεζοδρόμια, με τη μία σε πιάνει η καρδιά σου,
Γιατί εκεί είναι σαν να ζεις σε παλάτι και στους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι είναι τέλειοι. Πηδάς στον αέρα να βουτυχτείς μες στο χιόνι και δεν φοβάσαι ότι θα σε ξεσκίσει από κάτω κάτι ξεχασμένο. Είναι όλα, έχει κάποιος μεριμνήσει για τα πάντα. Το κράτος ενδιαφέρεται πολύ για τους πολίτες του και οι πολίτες του αγαπούν πολύ τη μαμά κράτος. Είναι, φαίνεται παντού σκουπιδάκι τόσο πουθενά στους δρόμους, φυσικά μέσα στις τουαλέτες όλων των σχολείων από προσχολική ηλικία μέχρι και λύκειο. Τι να σας πω τώρα, ότι σε ένα λύκειο ζήτησα από μία καθαρίστρια να μου δείξει που είναι, γιατί είναι τεράστια χάνηση κιόλας. Και με πήγε μέχρι την πόρτα της τουαλέτας ενώ έτρωγε. Σταμάτησε το φαγητό της με τους συναδέλφους της και έκανε λες και ήμουν η μαμά της και πήγα επίσκεψη στο σχολείο, μη με κακοκαρδίσει. Εκτός από το ότι τρέχουν να σε βοηθήσουν, εγώ κατάλαβα ότι είναι πλήρης οι άνθρωποι από τη βοήθεια που δέχονται γύρω τους. Δηλαδή τα παιδιά, όπως έχω γράψει πολλές φορές, ανεβάζουν φεύγοντας όλα τα επίπεδα της καρέκλες πάνω στο δρανείο. Έτσι έρχονται οι καθαρίστριες και δεν χρειάζεται να σηκώσουν 200 καρέκλες. Τις βρίσκουν έτοιμες. Και μετά φεύγουν και τα παιδιά τις κατεβάζουν. Έχω δει παιδάκι να καθαρίζει το θρανείο του μόνο του. Δεν έχω δει μία ζωγραφιά πάνω σε αυτά τα θρανία. Γιατί είμαι έμπειρη εκπαιδευτικός και καθαρίζω πολλές φορές εγώ ίδια τα θρανία των τάξεών μου. Ξέρω τι σημαίνει εφηβεία ως μαμά και ως δασκάλα. Και εγώ ίδια. Δεν είδα θυμό πάνω στα θρανία. Θυμωμένο παιδί ποιο είναι? Το παιδί που το έχουν παραμελήσει. Δεν νιώθουν τα παιδιά εκεί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι φροντιστές, οι καθαρίστριες. Δεν νιώθουν ότι τις παραμελεί κάποιον. Το κράτος είναι πολύ καλή μαμά τους. Τι λες τώρα, Σοφία. Τι λες τώρα. Είπες κάποια στιγμή, Σοφία, είπες κάποια στιγμή ότι έχουμε και πολλά καλά στην Ελλάδα, τα οποία είναι πολύ καλό να τα σημειώσουμε. Μιλούσε για το εκπαιδευτικό σύστημα προφανώς. Και αν ναι, θα μας πεις κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα ή τα προσπερνάμε. Λοιπόν, θα μιλήσω περισσότερο για τον κλάδο μου. Και συζητάω για μαθηματικά με τα παιδιά κλπ. Γιατί πάντα μου άρεσε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωγραφία. Μ' αρέσει να τα μπλέκω και να κάνω ξένες γλώσσες μέσα από κάτι άλλο. Βαριέμαι τα ίδια. Ίσως επειδή εγώ ίδια βαριέμαι, έχω και διάσπαση προσοχής. Δηλαδή, αν κάτι είναι βαρετό, έφυγα. Γι' αυτό και διδάσκω με τρόπο που δύσκολα να μπορείς να φύγει. Στον δικό μας συγκεκριμένα κλάδο έχουμε απογειωθεί μεθοδολογικά. Στις ξένες γλώσσες. Αναφέρεις ξένες γλώσσες τώρα. Ξένες γλώσσες γενικότερα. Η μεθοδολογία βρίσκεται σε άλλα υψηλά επίπεδα που δεν ξέρω τώρα να ζητώ μία χώρα να πάω. Δεν θα την πω βέβαια. Που να μου δώσει αυτό που ψάχνω. Πάντως στη Φιλανδία δεν είχε να μου το δώσει και όποιες τάξεις και μαθήματα παρακολούθησα, δεν υπήρχε από εμάς να μας βοηθήσουν σε κάτι μεθοδολογικά. Όσο και να συζήτησα, και μιλάμε για ώρες συζήτησης με τους καθηγητές και τους πανεπιστημιακούς εκεί, μιλάμε ότι μετά πηγαίναμε για φαγητό και μιλάγαμε 3-4 ώρες, 5 ώρες και χωρίς παύση, δηλαδή δεν γινόταν βαρετό αυτό. Είχαμε με Αυστραλούς επίσης, ξέρετε, οι Αυστραλοί έχουν μεγάλο πρόβλημα με την συμπεριφορά των παιδιών, τα σπάνε όλα. Όχι σαν και μπάς, επί 100. Ενώ έχουν καταπληκτικά σχολεία, δεν ξέρουν πώς να τους ηρεμήσουν. Και ενώ οι Φιλανδοί έχουν το αντίθετο, την ηρεμία. Εμείς έχουμε μεθοδολογικά ανέβει τόσο υψηλά που έλεγα, αν θα μου έλεγες θέλεις το τέλειο σχολείο με τα τέλεια γυάλινα τζάμια, έχουν ντουλάπες που είναι κρυφή τύχη. Ανοίγεις τον τοίχο και είναι πίσω μια τεράστια ντουλάπα. Η οποία ντουλάπα, το εξώφυλλο της είναι πίνακες. Και γράφεις πάνω, δεν αφήνουν το παραμικρό σημείο να μην το εκμεταλλευτούν. Στο μεταξύ, ο τρόπος που τα τοποθετούν είναι σαν να τα πουλάνε. Δηλαδή, πώς πας σε ένα μαγαζί με τα pullover ταξινομημένα, έτσι βρίσκεις τις στολές των παιδιών ταξινομημένες, λες και θα τις πουλήσουν. Δηλαδή, πολύ αισθητικοί άνθρωποι. Και νοιάζει το ένας για τον άλλον. Δηλαδή, δεν λένε, ας το βρει ο άλλος εκεί που το πέταξα εγώ.
είμαι εγώ τώρα η αγγλικού Α, να έρθει η αγγλικού Β. Πού θα βρει το συγκεκριμένο μάθημα, αν συνεργαζόμαστε? Α, ψάξε να το βρει. Εγώ εκεί το άφησα, θα βιάζομαι. Και πολλά έκανα. Αυτό δεν υπάρχει. Ο ένας σκέφτεται τον άλλον, έτσι. Ο καθένας είναι μέρος. Αυτό είναι το number one που λες. Όχι μόνο η ομάδα στο σχολείο. Παντού. Εμείς αυτό έχουμε το αρνητικό. Εξέχουμε σαν άτομα. Λαμπειρίζουμε σαν αστέρια. Αυτή είναι ο ένας ουρανός. Λαμπάκια παντού μαζεμένα. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ομάδα. Σοφία, να ρωτήσω κάτι. Εγώ, Ελισάβετ, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσει κάτι, γιατί όλο εγώ ρωτάω. Όχι, εγώ ρώτησα πριν το τι θα φαίναμε σαν ιδέα στην Ελλάδα. Τι θα αντιγράφαμε, τι θα μας ενέπνε, τέλος πάντων. Πρώτον και καλύτερον την αισθητική τους. Την αισθητική. Okay. Η οποία θέλει πολλά λεφτά. Και δεν θέλει και πολλή δουλειά. Είναι όσο πιο απλό, τόσο πιο καλό. Μόλις αρχίζει το μάθημα, βάλε πλούτο χρωμάτων. Μόλις τελειώσει το μάθημα, φεύγει ο πλούτος χρωμάτων. Πρέπει να μείνει το... Σαν, πώς να το πω, σαν ένα κουτί που θα το στολίσεις μόλις μπουν τα παιδιά. Όχι μόνιμα φέρνουμε κουμπιά, ασήμια, χρυσάφια και τα γεμίζουμε. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μαθησιακό, πάρα πολύ διάσπαση. Κάνει κακό αυτό. Πρώτον, λοιπόν, είναι η αισθητική. Δεύτερον, να διδάξουμε στα παιδιά μας, παράδειγμα αύριο. Εγώ έκανα το εξής, έπαιρνα μία φωτογραφία και συνεχίζω ακόμα γιατί έχω πολλές φωτογραφίες και την κάνω τη μία φωτογραφία μάθημα και μπαίνω μέσα και αντί να πω μπουρου 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 μπουρου, τους ρωτώ τι βλέπετε. Και εκείνοι μου λένε, φοράνε κάλτσες, γιατί λέω. Γι' αυτό, στη γλώσσα που διδάσκουμε, έτσι, αγγλικά, αν κάνετε ελληνικά, ελληνικά, οτιδήποτε. Γιατί πιστεύετε ότι φοράνε κάλτσες? Ποιον βοηθάνε? Την καθαρίστρια. Και τι τους νοιάζει? Καθαρίστρια 3.000 θα πάρει, είτε τα αφήσετε είτε δεν τα αφήσετε. Τι σας νοιάζει? Λέει, σωστά, γιατί λέει τα παιδιά. Δηλαδή και τα παιδιά δεν πίστευαν ότι νοιάζονται οι μαθητές για την καθαρίστρια. Και τους έλεγα συνέχεια, σαν ρεφρέν, στο τέλος κάθε συνειδητοποίησης, επειδή, because they, και λέγανε όλοι μαζί, care. Και αυτό το λέμε συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, επειδή ενδιαφέρονται, φωνάζουν τα παιδιά. Επειδή τους νοιάζει. Γιατί το κάνουν? Επειδή τους νοιάζει. Και στο τέλος καταλήγω, εσείς γιατί δεν ανεβάζετε τις καρέκλες? Επειδή δεν σας νοιάζει, λένε εκείνοι. Μετά τους λέω, γιατί μου τζουρώνετε τον τοίχο, κοιτάξτε εδώ τον τοίχο που γράφει, επειδή δεν σας νοιάζει, λένε. Και μετά το λέτε όλοι. Ντρέπονται τόσο πολύ γιατί το συνειδητοποιούν. Δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν τα έχουμε εκπαιδεύσει. Δεν αφήνουμε χρόνο στον υπηαγωγείο να ξεκινήσουμε. Γιατί και στον υπηαγωγείο έχουμε ύλη. Και στο προνήπιο έχουμε ύλη. Δεν θα εκεί πέρα τι γίνεται? Θα δείξουμε για να φύγουν γρήγορα. Με την ύλη τι γίνεται εκεί πέρα, Σοφία? Τη βγάζουν την ύλη. Απλά δεν τρέχουν πίσω από την ύλη. Έχουν πάρα πολύ για εκείνου σημασία να μάθεις τη ζωή. Και να ετοιμαστείς να είσαι έτοιμος να ζήσεις και να μην είσαι βουτυροπεμπές. Δεν θα πεις τη μαμά σου μαγείρεψέ μου. Μήπως εκεί πέρα η ύλη είναι σε λογικά πλαίσια που επιτρέπει να χωρέσει και όλο το υπόλοιπο? Κοίταξε να δεις, σίγουρα δεν έχουν αυτά τα απ' έξω. Αφού δεν έχουν homework, δεν παπαγαλίζουν. Εμείς η ύλη μας είναι μεγάλη γιατί δεν χρειάζεται τη διδάξεις. Ορίζεις σελίδες και φεύγεις. Δεν πρόλαβα, μάθετα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το έχω πει μαζί, αν το έχουμε πει σε κάποιο live, δεν θυμάμαι. Είμαι μαμά τριών παιδιών. Τώρα τα παιδιά μου είναι φοιτητές. Όταν ήταν μικρότεροι, τετάρτη δημοτικού, είχαμε να μάθουμε τους προφήτες. Ιζεκίλ, Δανιήλ, Ιζεκίλ, δεν θυμάμαι τα όνοματά τους. 12. 12 άγνωστες λέξεις που δεν έχεις ξανασυναντήσει και δεν μπορείς να τις ενώσεις με μία έννοια και δεν τις επαναλάβεις, είναι σχεδόν αδύνατο να τους μάθεις. Και είχαμε και διαγώνισμα την επόμενη μέρα. Κλείσαμε τα βιβλία και είπα, δεν θα τους μάθετε. Είπαμε τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σαν παραμύθι κλπ. Πάω την επόμενη μέρα, λέω στην δασκάλα, μπορώ να σας μιλήσω? Και βλέπω τα παιδάκια είχαν, δασκάλα μόνο για τα σκεφτικά, δεν ήταν ο κεντρικός δάσκαλος. Είχαν σκίσει τα παιδάκια όλη μία σελίδα λευκή και πηγαίνουν να γράψουν κάτι. Λέω, έχουν διαγώνισμα σε λευκή σελίδα? Λέει, ναι.
Θα γράψουν δηλαδή ότι θυμούνται και ότι ξέρουν. Λέω ναι. Ωραία, λέω. Δεν φεύγω αν δεν μου πείτε τους προφήτες. Αυτό είναι ένα τραύμα μου σχολικό ως μαμά. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, Σοφία. Α, το που πει με σένα, καλά το θυμάμαι. Μαζί και ήταν εντυπωσιακό. Ήτανε... Και ήρθε ο διευθυντής. Ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι εκτός ότι δεν χρειάζεται να μάθουν από στήθηση που είπες, έχουν επενδύσει, και το είπες εσύ πρώτα, στο να μάθουν στα παιδιά ορισμένα βασικά πράγματα δεξιοτήτων. Δηλαδή, ναι, να ακούνε, να συνεργάζονται, να κάθονται, χίλια δυο. Αυτά μπορεί να φαίνονται σαν χαμένος χρόνος στην αρχή, αλλά είναι κερδισμένος χρόνος στη συνέχεια. Κοίταξε, δηλαδή, όταν έχει κατασκευαστεί. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Εννοεί στο σπίτι. Όχι, εννοώ στο σχολείο. Ότι αν οι δάσκαλοι στο προνήπιο, στο νήπιο, έτσι, αυτά τα οποία φαίνονται χαμένος χρόνος, αλλά δεν είναι, είναι ο ουσιαστικότερος χρόνος. Αντί να τρέχουν πίσω από τα προμαθηματικά και προγραφικά και όλα αυτά, αν επενδύαμε χρόνο σε αυτές τις δεξιότητες, αυτό τα παιδιά το να βγάζουν μια μέρα. Αυτόν τον υποθετικό λόγο που γερνάμε και τον ακούμε από μωρά, αν το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αν αύριο πούμε στα παιδιά μια ιστορία, αυτό που στο λέω εγώ επειδή νοιάζονται, εσύ νοιάζεσαι. Εγώ έφυγα από την αίθουσα, αυτό έγινε την πρώτη μέρα που το έδειξα, σε μία από τις τάξεις, και όταν γύρισα στην αίθουσα, φύγαν τα παιδιά, σχολάσανε, εμείς κάνουμε και μέχρι αργά μαθήματα τα κέντρα γλωσσών, όλες οι καρέκλες ήταν πάνω στα τραπεία. Αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Γιατί τα παιδιά νοιάζονται όλα. Όλα όμως. Απλά εμείς δεν νοιαζόμαστε να τα κάνουμε να νοιαστούν. Πω, τι πες τώρα. Σωστά. Τι πες τώρα. Συμφωνώ. Σοφία, να κάνω μια ερώτηση. Ερώτηση από την εμπειρία σου. Πόσες μέρες έμεινες στη Φιλανδία καταρχήν? 10 μέρες, 10 νύχτες. Τέλειο. Ερώτηση. Από αυτό τα οποίο αποκόμισες, είναι η επένδυση στο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει μια ευνομούμενη κοινωνία την οποία ζηλεύουμε, ή είναι μια ευνομούμενη κοινωνία η οποία ήταν τα πράγματα καλά, τα φτιάξαν καλά και επέλεξαν να επενδύσουν χρηματικά και όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα? Το κότα το αυγό ή το αυγό την κότα τελικά? Αυτή ήταν η ερώτηση που έκανε σε κάθε εκπαιδευτικό, κάθε βαθμίδας που συναντούσα. Και μου έλεγαν ότι ρωτάς αυτό που είπες εσύ στο τέλος, μου λέγανε αυτή την απάντηση. Το αυγό την κότα ή κότα το αυγό. Η πιο ωραία απάντηση ήταν από έναν πανεπιστημιακό που διέκρινα εκεί πιο πολύ από όλους, ο οποίος μου είπε ότι τι έχει η Φιλανδία, σε τι ξεχωρίζει από όλους που δεν έχετε όλοι οι υπόλοιποι. Λέω δέντρα. Πράγματι έχουμε το 75% δάση. Άρα έπρεπε να βρούμε κάτι το οποίο θα έχουμε εμείς και κανένας άλλος. Και κάναμε, φτιάξαμε τα σχολεία με πολιτική απόφαση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Εάν το κράτος αποφασίσει τα σχολεία να τα κάνει κάτι άλλο, διαθέτει δασκαλάρες. Γιατί εμάς οι δάσκαλοι έχουν πάθος. Το οποίο πάθος το έχει ο λαός μας. Είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Σε αντίθεση με τους Φιλανδούς, για φανταστείτε, εάν δίναμε χρόνο στα παιδιά να νοιαζόμασταν για να τα κάνουμε να νοιάζονται, μόνο τη δική μας τάξη. Όχι να μην πάμε για όλη την Ελλάδα. Να μην μας νοιάζει η Ελλάδα. Να μας νοιάζει στον καθένα εκπαιδευτικό, μόνο η τάξη του, όλων των βαθμίδων. Θα πω και κάτι άλλο. Ένα από τα παιδιά μου σπουδάζει γιατρός φέτος το τελευταίο έτος. Πάντα λέει με δυσκολία και με πληγή από το σχολείο, γιατί το σχολείο είναι τραύμα ως παιδί, τραύμα ως γονιός, και αν είσαι τυχερός, στρίβεις και εμπνέεσαι από κάποιους φωτεινούς εκπαιδευτικούς και είσαι αυτός που είσαι εξαιτίας του. Αλλά κυρίως είναι ένα τραύμα. Και
Και μου λέει ο γιος μου, λοιπόν, ο οποίος διάβαζε, είχε υψηλά όνειρα από μικρός, ήθελε αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο κλπ. Μου λέει, ρωτήσαμε τον καθηγητή μας, δεν θα πω την ειδικότητά του, με τι μπορεί να με βλέπει, αλλά ήρθε η ώρα να τα ακούσει. Τι θα κάνατε αν κερδίζετε 100 εκατομμύρια ευρώ? Χωρίς να το σκεφτεί ο εκπαιδευτικός, είπε, δεν θα σας ξανάβλεπα. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κακός άνθρωπος? Όχι. Σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι που αγαπάει. Το εκπαιδευτικό σύστημα κατά κάποιο τρόπο σε κάνει δάσκαλο κατά λάθος. Δάσκαλος πρέπει να γίνεις μόνο αν το θες πολύ διαφορετικά, την πάτησες. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου. Βλέπω γονείς που έχουν παιδιά, είναι γονείς, και μπαίνουν μέσα στο δικό μου σχολείο και βλέπω ότι κάνουν φόβο σαν να τους πειράζουν τα τύμπανα, η φασαρία των παιδιών. Υποφέρουν που τα ακούνε. Εγώ λέω, γιατί κάνετε έτσι? Λέμε τα παιδιά, ποιο παιδιά? Και άλλοι μα λένε, φεύγουν. Λέει, πώς μπορείς, δεν τρελαίνεις? Λέω, δεν τα ακούω. Δηλαδή, όταν θες να γίνεις, παράδειγμα, δικηγόρος και καταλήγεις δάσκαλο σε μία αίθουσα με μικρά παιδιά, δεν φταίς εσύ. Πρέπει να κάνεις μια δουλειά. Εδώ πάμε στο πανεπιστήμιο για να βρούμε δουλειά. Εκεί βρίσκουν δουλειά χωρίς να πάνε πανεπιστήμιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα απέτυχε επειδή δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η παιδεία κρίνεται ανάλογα με τις θέσεις που γεμίζουν στα πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα πανεπιστήμια είναι ο στόχος των γονέων. Μπορείς να κάνεις μια καλή ζωή, το παιδί δεν θέλει πανεπιστήμιο, δεν και καλά. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν. Οι Φιλανδοί το ξέρουν. Μετριούνται όμως οι Φιλανδοί σε σχέση με τις καρέκλες που πιάνουν στα πανεπιστήμια. Ποιος το ορίζει αυτό? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, πολύ καλά. Και απλώς έχουμε μείνει, ξέρετε, γιατί είναι, εντάξει, ναι, αυτό το οποίο λες είναι 20 χρόνια μπροστά και δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Είναι τόσο μπροστά σε κάποια πράγματα που εγώ είχα την ερώτηση τι κάνουν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή είναι τόσο κεφαλαιώδη αυτά τα πράγματα που λέει, Σοφία. Τα παιδιά βρίσκουν άλλα παιδιά ή κάθονται σπίτι τους με τους γονείς τους ή κάνουν άλλες δραστηριότητες όπως σκι, όπως πατινάζ, όπως ψαρεύει στον πάγο. Εγώ το βάζω σχηματικά για ποιο λόγο δεν μιλάγαμε, γιατί έχουμε μείνει εμβρόντιτοι γι' αυτό. Γιατί λες για κάτι το οποίο είναι 20-30 χρόνια μπροστά και δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Έτσι. Εγώ δεν σας βλέπω και λέω μήπως έχει κοπεί το ίντερνετ και μιλάω μόνο μου. Σοφία, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ίσως από τα τελευταία τέλος πάντων, γιατί έχει περάσει και λίγο η ώρα, να ρωτήσουμε λιγάκι. Τι ορισμό θα δίνανε στην παιδεία οι Φιλανδοί? Τι σημαίνει για αυτούς παιδεία τελικά? Ζωή. Να είσαι έτοιμος να ζήσεις. Να μην βγεις έξω και να τρέμεις. Να μην φοβάσαι να είσαι μόνος σου όπως φοβόμουν εγώ. Εγώ στα 18 το έτρεμα να φύγω μακριά από τη μαμά μου. Πολύ σημαντικά. Να μάθεις να ράβεις ένα κουμπί. Να μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου και να τα πλώνεις, να μαγειρεύεις πολλά φαγητά ωραία, γιατί τα μάθες στο σχολείο. Να κάνεις γλώσσα μέσα από άλλα πράγματα, όχι υποχρεωτικά, συντακτικό, γραμματική, απομνημονεύω. Αλλά ο Έλληνας ξεχωρίζει για την ευρηματικότητά του και για τη φαντασία του. Ο Έλληνας καθηγητής είναι η πλειοψηφία τους καλή και ευρηματική. Άλλο αν τους φερόμαστε σαν να είναι οι φύλακες της φυλακής. Πώς τους λένε τους φύλακες? Δεσμοφύλακες. Δεσμοφύλακες. Δηλαδή, λέμε, τι κακός δεσμοφύλακας. Μα στη φυλακή πώς θα είναι? Παρατηρούσα τα παράθυρα στις τάξεις μας, που είναι ψηλά-ψηλά, πάνω-πάνω ήταν τα δικά μας. Και των παιδιών μου ήταν ψηλά-ψηλά, να μην μπορείς να δεις έξω. Μη σου πάρουν τα μάτια η φύση, τα δέντρα, η αυλή. Γιατί απαγορεύεται, γενικώς απαγορεύεται. Εάν δεν ελπίζουμε, δεν κάνω τίποτα γιατί το κράτος δεν πρόκειται να με πληρώσει καλά. Δεν κάνω τίποτα γιατί τίποτα δεν θα αλλάξει. Εάν συνεχίζουμε να το πούμε αυτό στο κεφάλι μας, απλά θα απογοητευόμαστε και αυτή η απογοήτευση περνάει μέσα μας. Η δουλειά μας μας μυστεριάζει και η δουλειά μας είναι σχεδόν παραπάνω από το μισό της ζωής μας. Εμένα είναι πολύ παραπάνω από το μισό.
Αν εμένα δεν μου άρεσε η δουλειά μου, δεν ξέρω, θα έμοιαζα 300 χρονών. Εάν αγαπάς αυτό που κάνεις, ανθίζεις. Διαφορετικά, σαπίζεις. Σε όλους τομείς αυτό. Εάν αύριο λοιπόν όλοι πάμε και πούμε στα παιδιά αυτά που μπορούμε να πούμε να τους κάνουμε, να τους αγγίξουμε και κάθε μέρα να ανεβάζουν από μόνοι τους τις καρέκλες, είναι μια αρχή για την καθαρίστρια. Εγώ τις καθαρίστριες που έβλεπα στο σχολείο των παιδιών μου ήταν κλειδωμένες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τρώγανε γρήγορα μην πάρουν καμιά παρατήρηση που κάθονται και είχανε μούτρα. Ήταν θυμωμένες. Τότε δεν το καταλάβαινα. Μα πώς δεν μην είναι θυμωμένες που αρχίζουν από το μηδέν να καθαρίζουν και τελειωμό δεν έχει αυτή η δουλειά και νιώθεις ότι δεν σε σέβονται, δεν σε αναγνωρίζουν, είσαι ένα μηδενικό. Άλλο να σου για φανταστείτε, είπα στα παιδιά, να βρουν οι καθαρίστριες, να μην έχει κάτω μεγάλα κομμάτια από σκουπίδια και όλες οι καρέκλες πάνω. Οι καθαρίστριες τι θα νιώσουν. Αν σε συναντήσουν μετά στον διάδρομο το χαμόγελό τους, η βοήθειά τους, σε τι θα σε βοηθήσουν μετά εκείνες. Γιατί κάποιος που έχει βοηθηθεί, βοηθάει. Κάποιος που δεν έχει βοηθηθεί, κάνει κακό. Έτσι. Όπως το λες ακριβώς είναι. Ελισάβετ, θες κάτι άλλο να ρωτήσεις με τη Σοφία? Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω. Να πούμε όμως ότι και στην Ελλάδα μας, παρόλο που απέχουμε πάρα πολύ από το φιλανδικό σύστημα, με το φιλότιμο, με το πάθος που είπε η Σοφία, με την αγάπη για το λειτουργήμα που κάνουμε, νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση να βάλουμε τα σποράκια τουλάχιστον στα παιδιά μας, για να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ωραίοι άνθρωποι. Έτοιμοι για τη ζωή. Επίσης, ξέρεις να πω τη λέξη εμπιστοσύνη. Έτσι, και αυτή τη λέξη, να την πεις, Σοφία, γιατί είναι σημαντική. Εγώ υποφέρω από εμπιστοσύνη. Δύσκολα εμπιστεύω με ανθρώπους. Ενώ στην αρχή τους προσεγγίζω με 100% εμπιστοσύνη, είναι σαν να το περιμένω. Παράδειγμα τώρα, στο σχολείο μου, τη Δευτέρα κόπηκε το ίντερνετ, γιατί χάλασε η οπτική Ίνα. Ακόμα περιμένω την Ίνα. Και δεν ξέρω πότε θα έρθει η Ίνα. Θα την βγάλουμε με όνομα. Δεν λέω και με ποιους είμαι συνδεδεμένη για να μην κατηγορήσω κάποιους συγκεκριμένους, γιατί δεν ξέρω αν και οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ λοιπόν τις Ίνες ότι θα έρθουν στην ώρα τους. Πρέπει να το λύσω μόνη μου το θέμα. Λοιπόν, η εμπιστοσύνη οφείλεται στην καλή εκπαίδευση. Όλοι οι καθηγητές και τα παιδιά λένε δεν μπορείς να έχεις καλή ζωή αν δεν έχεις καλή εκπαίδευση, καλό σχολείο. Και όταν λένε καλό σχολείο δεν εννοούν καλό πανεπιστήμιο. Δεν εννοούν διπλώματα, μάστερ κλπ. Όταν λένε καλή ζωή. Και σίγουρα όχι από στήθηση παπαγαλή, αυτό να ξέρω και μετά να τα δεν γνωρίζω καν τι είναι. Θα σας πω και εκεί κάτι που συνέβη. Στα γερμανικά παρακολουθούσα και ένα μάθημα που ήταν για μένα πάρα πολύ βαρετό. Τα παιδιά πάντως συμμετείχαν. Μετάφραση κάναν. Γερμανικά, φιλανδικά. Ξέρετε, δύο γλώσσες, φιλανδικά, σουηδικά, και στην τρίτη δημοτικού αρχίζουν υποχρεωτικά αγγλικά. Είναι πολλή γλώσση, καμία σχέση με εμάς. Και πολλοί, 80-85 χρόνια μιλάνε αγγλικά. Και στα γερμανικά λοιπόν που μπήκα, είδα ότι κάνουν ένα βαρετό μάθημα και παρόλα αυτά τα παιδιά συμμετέχουν γιατί είναι επιλογή τους να μάθουν γερμανικά. Όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Γαλλικά ή γερμανικά θέλεις στην τετάρτη δημοτικού, που συνήθως δεν υπάρχουν δάσκαλοι, λέμε τώρα. Αν είναι επιλογή μου, συμμετέχω. Δεν με υποχρεώνουν. Το νιώθω ότι εγώ αποφασίζω. Και αυτό με τα παιδιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί τα φέρνουν με το ζόρι ακόμα και στο μπάσκετ, στο βόλεϊ κλπ. Μα κάνει ο φίλος, δεν θα πας εσύ να κάνεις βόλεϊ. Συγγράφω και αν δεν σε αρέσει, σταμάτα το. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μία γυναίκα περπατούσε με ομπρέλα στον δρόμο, χιονόνερο. Το μικρό παιδάκι 4-5 ήταν κάτω από το νερό, δεν το τράβαγε. Καθόμουν ακίνητη και τους κοιτούσα έτσι. Έπρεπε το παιδί να πάει κάτω από την ομπρέλα, αν θέλει. Υπεύθυνοι άνθρωποι. Να κάνουμε κάτι, επειδή είναι 60 και 15-75 λεπτά και επειδή μπορεί να μιλάμε με τις ώρες γιατί είναι ανεξάντλητο όλο αυτό το θέμα και να το κρατήσουμε σε ένα σχετικά μικρό μέγεθος το βίντεο για να μπορεί, εγώ θέλω να ζητήσω πάρα πολύ από όσους θα το δουν σήμερα είτε στο YouTube είτε σωσμένο να το κάνουν share
παράκληση θερμή αυτό το βιντεάκι και όλα αυτά τα οποία συγκλονιστικά τα κατέγραψε η Σοφία. Δηλαδή πήγε σαν να πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου, σε άλλο πλανήτη για μας, σε κάποια πράγματα. Έκανες ένα μοναδικό ρεπορτάζ, οπότε ευχαριστούμε. Τα είπες συγκλονιστικά, δεν έχω. Δηλαδή μας καθήλωσες όλους, όχι μόνο με αυτά που γινότανε και τον τρόπο μας το μετέφερες. Παράκληση, θα το δουν αρκετοί άνθρωποι. Όσο πιο πολλά σέρες παρακαλώ, παρακαλούμε, με σκοπό να φτάσει κάποια στιγμή στο Υπουργείο, να πάει στον Πιερακάκη, σε ανθρώπους που είναι στην ομάδα του. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία αυτά τα πράγματα. Δεν είναι από 50 χρόνια μπροστά. Είναι μια άλλη φιλοσοφία την οποία μπορούμε να την ξεκινήσουμε και εδώ πέρα. Δεν θέλω να πω παραπάνω λόγια. Σοφάκη, θες να κλείσεις κάτι? Ναι, θέλω να κλείσουμε κάτι. Είσαι ο άνθρωπος στη ζωή μου που έχω συναντήσει και έχω μεγάλη ζωή μέχρι τώρα, πάρα πολλά χρόνια, που είσαι τόσο θετικός. Λες πάντα το καλό του άλλου. Σε όλες τις συνευρέσεις μας με την ομάδα, ξαναλέω, την ομάδα που ονομάζεται Ναι Μπορώ, nemboro.gr για όποιους δεν τη γνωρίζουν, γιατί δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι. Είσαι ο άνθρωπος που όχι μόνο σε μένα μου λέει συνέχεια καλά λόγια. Τι ωραία τόπα, α, πόσο μου άρεσε αυτό που είπες, α, πώς το σκέφτηκες, καταπληκτικό. Αλλά και στους άλλους στην ομάδα. Και όχι ψέματα, γιατί τα δικά μου μπορεί να μην τα μπορώ να τα κρίνω καλά, αλλά και στους άλλους καταλαβαίνω ότι λες μπράβο εκεί που αξίζει το μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν... Και το γράφει ανάποδο. Και αυτό είναι τέτοιο. Σταμάτα. Σούπερ. Να είσαι καλά, Σοφάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλώς να φτάσει ο ένας στον Υπουργό. Ο Υπουργός είναι ένας άνθρωπος, και δεν το λέω καθόλου πολιτικά όσοι με παρακολουθούν, ένας άνθρωπος ο οποίος με την ομάδα του, γιατί πάντα είναι η ομάδα, δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος, one man show, έκανε πραγματικά το θαύμα με την γραφειοκρατία στο gov.gr. Γιατί να μην το κάνει και εδώ πέρα, έτσι. Εδώ πέρα είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και είναι αυτό το τραύμα που πολύ σωστά είπες και εσύ, Ελισάβετ, και εσύ, Σοφία, να τελειώνει αυτή η ιστορία, αυτός ο μεσαίωνας με το σχολείο, έτσι. Έχουμε τόσα καλά πράγματα και εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, αλλά σε κάποια πράγματα πραγματικά να το πάμε όσο μπροστά μας αξίζει αυτή η χώρα και το μέλλον των παιδιών μας. Ελισάβετ, Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλό βράδυ σε όλους. Και μια παράκληση από όσο πιο πολλούς, παραπάνω shares, προκειμένου να φτάσει και πέρα που πρέπει. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Χίλια ευχαριστώ ακόμα. Χίλια ευχαριστώ από όλους μας. Ευχαριστώ. Και σε όλους που είναι εδώ πέρα, 300-400 άνθρωποι τέτοια ώρα. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ.